Λαμία πετυχαίνει την πρώτη νίκη στη φετινή σεζόν. Τρεις ισοπαλίες, τρεις ήττες πριν το σημερινό μάτς και τα κατάφερε με την πρώτη, επαναλαμβάνω, ανατροπή της ιστορίας της στη μεγάλη κατηγορία. Βρέθηκε πίσω από το υπέροχο γκολ του Ντέλετιτς. Μια τρομερή ατομική προσπάθεια και μια πολύ όμορφη διαγώνια εκτέλεση για το 1-0 της ΑΕΛ σε ένα πρώτο ημίχρονο που οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι, ειδικά από το 15ο λεπτό και μετά έκαναν ό,τι ήθελαν στο γήπεδο. Θα μπορούσαν και είχαν τις ευκαιρίες για να πετύχουν κι άλλο τέρμα. Με την εκκίνηση του δεύτερου ημιχρόνου, ο Μπαράλες ισοφαρίζει, κερδίζει το Μόρα στην ατομική μονομαχία και κάνει το 1-1 από ασίστ του Δημούτσου, διορθώνω, και όχι του Πλιάτσικα. 1-1 από τον Αργεντινό, δεύτερο γκολ του στο πρωτάθλημα. Τα δύο έφτασε και ο Επστάιν με αυτό το γκολ. Πολύ ωραία εκτέλεση απέναντι στον Κρίστινσον. Το γύρισμα του Βασιλαντονόπουλου, ο Γερμανός υπογράφει την πρώτη νίκη της φετινής χρονιάς για την Λαμία. Μία Λαμία που δείχνει να συνέρχεται. 4 μάτσα ήττη πλέον. Προβληματισμός που επιστρέφει στους γηπεδούχους που χάνουν 2 συνεχόμενα παιχνίδια μετά την επεισοδιακή ήττα στην Ξάνθη. Έρχεται και αυτή η ήττα από την Λαμία που έπαιζε με παίχτη λιγότερο στο τελευταίο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Αυτά από την LFC Arena. Ο Γιώργος Αργυρόπουλος και ο Αποστόλης Νταλούκας ήταν στο ρεπορτάζ. Ο Ηλίας Βλάχος στην περιγραφή της αναμέτρησης. Από τον σκηνοθέτη μας Μιχάλη τον Δημητρόπουλο και από όσους βοήθησαν να έρθει εικόνα και ήχος στα σπίτια σας. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.